Φίλες και φίλοι, πριν 150 χρόνια, σε μια άλλη χώρα, για πολύ λιγότερες μέρες, το μακρινό έτος 1871, πριν ακριβώς 150 χρόνια, οι κομμουνάροι του Παρισιού έκαναν την έφοδο στον ουρανό για να διεκδικήσουν ανθρώπινη ζωή. Σαν σήμερα πριν 150 χρόνια, στις 28 του Μάη, έγινε η τελευταία μάχη στο νεκροταφείο Père Lachaise ανάμεσα στους τάφους. Εκεί υπάρχει και σήμερα ένα μεγάλο μνημείο, ο τάφος των τελευταίων μαχητών που θάφτηκαν και πέθαναν χωρίς να παραδοθούν. Ήταν η κομμούνα του Παρισιού η πρώτη έφοδο στον ουρανό, για την οποία ο Καρλ Μάρξ στο έργο του «Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία» έγραψε. Το Παρίσι των εργατών με την κομμούνα του θα γιορτάζεται πάντα σαν δοξασμένος προάγγελος μιας νέας κοινωνίας. Τους μάρτυρές της τους έχει κλείσει μέσα στη μεγάλη της καρδιά η εργατική τάξη. Τους εξολοθρευτές της τους κάρφωσε κιόλας η ιστορία στο μπάσαλο της ατίμωσης, από όπου δεν μπορούν να τους λυτρώσουν μήτε όλες οι προσευχές των παπάδων τους. Λύση και διέξοδος υπάρχει. Τίποτα δεν είναι τελειωμένο. Όλα τώρα ξεκινάνε. Ξεκινάει ο αγώνας με πίστη, αφοσίωση και πείσμα. Δεν θα αφήσουμε ώρα χαμένη.